ηχογραφήσεις όλες είναι τέτοιες ώρες. Δεν είναι απόλυτο. Δεν είναι απόλυτο. Είναι εγώ... πότε θα έχεις την έμπνευση ή πότε θα είσαι πότε θα πιο χαλαρός για να γράψεις. Ναι, ναι. Πότε θα, ναι. Πότε θα γίνει. Πότε θα το πάθεις που λέμε. Να. Έτσι το παθαίνει συχνά. Ξέρω ότι ετοιμάζω ότι είσαι στούντιο τώρα. Και περιμένουμε από σένα καινούργια πράγματα. Ναι, ναι. Και το ευχάριστο είναι ότι εκτός αυτού, εκτός αυτών, υπάρχει πολύ υλικό που τώρα πρέπει να κάτσω να το καταγράψω. Δηλαδή, ζήσα και πέρασα στιγμές και περιόδους στη ζωή μου τα τελευταία χρόνια που προτίμησα, εφόσον υπήρχε έμπνευση, να την καταγράφω, να καταγράφω εκείνη και στη συνέχεια να επεξεργαστώ το υλικό και να το καταγράψω σε, για να το παραδώσω στον κόσμο. Έχεις πολύ υλικό να φανταστώ, έτσι, γιατί υπάρχουν στιγμές που θα έχεις γράψει έχω, και... Είναι 6 τέρα δίσκια. Ξέρω ότι ετοιμάζεις και μια περιοδία, ότι είσαι στη φάση που ο κόσμος σε ζητάει και σε πάρα πολλές πόλεις επαρχίας, αλλά ξέρω ότι θα φύγεις και για εξωτερικό. Πώς αισθάνεσαι που έχεις αυτή τη φοβερή ζήτηση από τα μαγαζιά σε μια δύσκολη εποχή της κρίσης, αλλά που ο κόσμος ξεκινάει από το μαγαζί που θέλει το live σου ή θέλει την εμφάνισή σου και ο κόσμος τόσο πολύ σε στηρίζει. Καταρχήν είναι μεγάλη ευτυχία και χαρά αυτή η επιβεβαίωση που νιώθω και η καταξίωση. Απ' την άλλη πάλι με κάνει να προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος, πιο δίκαιος, πιο προσεκτικός, πιο συνετός, ταπεινός χωρίς ιστοπάθεια που λέω πάντα και να μου είναι πάντα πιο δύσκολο να κάνω λάθη ανήθικα. Κακέστητα, γιατί τα λάθη είναι η προύκα μου. Αλλά τι λάθη όμως, έτσι. Όλοι οι άνθρωποι κάνουν λάθη όμως και από τα λάθη μαθαίνουμε. Γι' αυτό το λέω. Αλλά τουλάχιστον να προσέχω τα λάθη μου, να τα προσέχω. Να σέβομαι. Και να προσέχω. Με αυτό λέω, προσέχω πάρα πολύ. Όχι βέβαια σε σημείο υπερβολής που να είμαι αποστηρωμένος μέσα στην προσοχή μου. Έτσι αυθόρμητα και ελεύθερα, αλλά προσέχω, σέβομαι. Θέλω να σέβομαι. Θέλω να σέβομαι και να. Μα νομίζω ότι και ο κόσμος αυτό σε σένα. Έτσι και να τιμώ. Και, και το ότι ακόμα και μετά την στη σκηνή την εμφάνισή σου, ξέρω ότι παίρνοντας μία ανάσα 5 λεπτών, ο κόσμος σε περιμένει, δέχεσαι όλο τον κόσμο, μιλάς με όλο τον κόσμο. Είναι τίποτα πολύ στο σπίτι. Φωτογραφίζεσαι με όλο τον κόσμο. Έτσι. Και αυτό δείχνει το πόσο απλός και το πόσο ευγενικός και σεβαστικός είσαι απέναντι στο κοινό σου. Και έτσι θέλω να παραμείνω. Έτσι. Έτσι θέλω και έτσι θα μείνω. Ένας άνθρωπος δεν αλλάζει. Μ' αρέσει, όχι τώρα πια. Πώς να λέω, όχι. Όχι, δεν είναι και θέμα ηλικίας. Ένας άνθρωπος δεν αλλάζει γενικότερα. Και όπως έχει μεγαλώσει και όπως έχει μάθει και την οικογένειά του, νομίζω ότι έτσι. Λοιπόν, θέλω να σε πάω χωρίς να αλλάξουμε λίγο το θέμα μας, αλλά επειδή τις τελευταίες μέρες έχουμε δει παντού στο διαδίκτυο ένα τραγούδι σου παλιό, το οποίο βγήκε και κυκλοφόρησε δικό σου τραγούδι που έχεις πει εσύ, σε στίχους, θύμισε μου το... Και μουσική του Γιάννη Τζουγανόπουλου. Έτσι, το οποίο όμως ανέβηκε στο διαδίκτυο από κάποιους ανθρώπους που πέρασε όλη αυτή η φάση με το παλικάρι από την Κρήτη, τον Βαγγέλη και όλο αυτό το μπούλι που πέρασε και τι τέτοιο. Και ο κόσμος με αυτό το τραγούδι που έγινε, ήταν η πρώτη φορά που είδα να γίνεται τόσο σημαντικό στο διαδίκτυο, Μιχάλη, με ένα τραγούδι, τόσο συγκλονιστικά λόγια, τόσο άγγιξε αυτόν τον κόσμο, ένα τραγούδι που λίγοι γνωρίζαμε ότι είναι δικό σου, αλλά δικό σου, το έχεις τραγουδήσει εσύ, έτσι, φυσικά. Και θέλω να μου πεις ένα συνέστημα, πώς αισθάνθηκες που έγινε όλο αυτό το πράγμα στο διαδίκτυο. Με συγκίνησε ιδιαίτερα γιατί ταυτίστηκε αυτό με μια περίπτωση, με ένα συμβάν πολύ προσωπικά δικό μου. Δηλαδή με τις αδερφείς μου το είχα 20 χρόνια επίσης. Και... αυτό είναι κάτι προσωπικό, δεν θέλω να το συζητήσουμε, δεν θέλω ούτε να στεναχωριστούμε οτιδήποτε, ξέρω ότι είναι πολύ προσωπικό και σχεδόν 10 χρόνια τώρα, ας πούμε, κοντά πάνε και... Απλά ότι ο κόσμος το ξανάκουσε και το αγάπησε τόσο πολύ για άλλο ένα παλικάρι που... Αλλά με να μου θύμιζε όλο αυτό, όλη εκείνη την ιστορία, ξέρεις... Σε στεναχώρησε. Με ταρακούνησε λίγο. Σε ταρακούνησε.
Εντάξει. Είναι όμως ένα τραγούδι που βγήκε στην επιφάνεια και συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο και δείχνει για ακόμα μία φορά η φωνή σου πόσο πολύ μπορεί να αγγίξει τους ανθρώπους, ακόμα και σε ένα συμβάν που δεν είναι, αν θες, ευχάριστο με όλο αυτό που έγινε και με το παλικάρι αυτό, αλλά εντάξει, δείχνει, ξέρεις, μία άλλη άποψη. Ξέρω ότι είσαι χαμηλών τόνων, εσύ και το γενικά τα τραγούδια σου είναι αυτά που αφήνεις να μιλήσουν μόνα τους. Ναι, έτσι πρέπει. Λοιπόν, έχω ένα τραγούδι εδώ, Μιχάλη Τζουγανάκης, «Ζωή». Να αφήσουμε τον κόσμο να μας απολαύσει, να πάμε σε διαφημιστικά. Ωραία. Και να δώσουμε και προσκλήσεις για την αρχιτεκτονική. Για το Σάββατο τούτο. Θέλεις. Βέβαια. Να δώσουμε, γιατί θα κάνεις μια εμφάνιση φοβερή 21 Μαρτίου αυτό το Σάββατο και 28. Το επόμενο. Και δύο εμφανίσεις σου στην αρχιτεκτονική, που όσο όποιος δεν πρόλαβε να σε ευχαριστηθεί στις προηγούμενες εμφανίσεις σου, νομίζω ότι δίνεις τη δυνατότητα στον κόσμο να καταρρεύσει το γκάζι. Έτσι, θα πέσει.